Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Έλλη, 25 ετών είναι. 28, μικρή κοπέλα. Έλλη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε όλοι τόσο ωραίοι, τόσο καλοί. Υπερβολές. Πραγματικά σας θαυμάζω. Όχι, δεν να σε καλά, πες την ιστορία, γιατί αυτό που διαβάζω θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Ο Θεός θα μας τιμωρήσει. Για πες. Πήρα τηλέφωνο να σας πω την ιστορία μου, η οποία νομίζω ότι δεν είναι συνηθισμένη. Λοιπόν, εγώ στην καραντίνα την πρώτη γνώρισα ένα παιδί μέσα από το Facebook. Δηλαδή, μιλάγαμε με μηνύματα και τέτοια. Να μην σας απολογώ, μου άρεσε πάρα πολύ και από τη φωτογραφία που είχα δει, αλλά και ο τρόπος που μου μίλαγε και όλα αυτά. Και γενικά μιλάγαμε κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα, γιατί είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και μη σας φανεί παράξενο, κατάλαβα ότι έχουν ερωτευτεί μέσα από το Facebook. Ναι. Επικοινωνούσαμε πάρα πολύ καλά, γιατί το μυαλό μας ταιριάζει. Και στην πέσα τα σκυλιά, μην τη φάνει την κοπέλα. Τέλος πάντων, όταν τελείωσε η καραντίνα, εμείς βρεθήκαμε από κοντά και θέλαμε να διαπιστώσουμε αν αυτό που είχαμε φανταστεί ήταν αλήθεια. Mm. Και πραγματικά ήταν αλήθεια, δηλαδή υπήρχε έρωτας και υπήρχε πολύ μεγάλη χημεία μεταξύ μας. Mm-hmm. Τα φτιάξαμε, κάναμε κανονική σχέση, πήγαμε διακοπές μαζί το καλοκαίρι, περάσαμε καταπληκτικά. Τέλεια. Γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, ένας υπέροχος άνθρωπος που με πρόσεχε πάρα πολύ και δεν το περίμενα ότι θα μου τύχαινε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, άρχισαμε σιγά σιγά να... Ναι, άρχισαμε σιγά σιγά να συγκατοικούμε και μαζί. Αυτός μου είχε πει ότι δούλευε και ότι τώρα, ας πούμε, θα αρχίσουν ξανά να τους καλούν στη δουλειά τους. Θα σας πω τη δουλειά μου είχε πει ότι κάνει. Εγώ ακόμα δεν είχα βρει κάτι και καθόμουν σπίτι. Μια μέρα λοιπόν που καθάριζα το σπίτι του, γιατί αυτός έλειπε, ανοίγω την ντουλάπα και όπως είπα να τη φτιάξω, ανοίγω ένα σιρτάρι και τι βλέπω, λέτε. Βρίσκω ράσα, κανονικά ράσα, με ένα καλυμάκι, πώς το λένε αυτό, και διάφορα άλλα ιερατικά που δεν τα καταλαβαίνω, αλλά κατάλαβα ότι είναι κανονική στολή ιερέα. Το πετραχύλι. Ναι. Ναι, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Θα τα μάθεις. Πετραχύλι, θα τα μάθεις, ναι. Τέλος πάντων, εγώ τώρα ξαφνιάστηκα. Λέω, τι είναι αυτή η στολή, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν γύρισε σπίτι, του τα άδειξα, του λέω, τι είναι αυτά, αγάπη μου. Αυτός λίγο κοκάλωσε και έβαλε τα γέλια και λέει, τίποτα μωρέ, μην δίνει σημασία. Αποκριάθηκε η στολή είναι, γιατί που και που με τους φίλους μου της απόκρισης δίνομαι ιερέας, επειδή έχω και το μουσι. Ναι. Εντάξει, λέω, οκ, εγώ δεν έδωσα σημασία, ούτε του ξαναρώτησα, εντάξει, το χάψα που λένε. Τέλος πάντων, όλα καλά. Κάποιες στιγμές, όπως μέναμε μαζί, κάποια απογεύματα μου έλεγε ότι πρέπει να πεταχτεί έκτακτα στη δουλειά και κάποια βράδια και ότι τον κάλασαν και πρέπει να πάει οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, να μην σας τα πω λίγο, μου είχε πει ότι δουλεύει στην Ομαρχία, ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Μία, δύο, τρεις, με τόσο αποσύρει, λέω, μα καλά, τι δημόσιος υπάλληλος είναι αυτός που λείπει απογεύματα και κάποια βράδια, όχι πολύ αργά. Αλλά απογεύματα έλειπε τη Μεγάλη Εβδομάδα, λογικά. Όχι, έχει ευκαιρία. Δεν το είχα συνδυάσει. Αλλά τώρα εγώ λέω, οι υπάλληλοι δουλεύουν στα γραφεία και έχουν πρωινά ωράρια. Ναι. Κάτι δεν μου πήγαινε καλά, πήγε το μυαλό μου σε κάτι άλλο, καταλαβαίνετε, ότι μπορεί να έχει κάποια άλλη. Και πήρα σπάγνα όλα τα γραφεία της νομαρχίας, λέω, θα πάω να ψάξω, να δω τελικά πού δουλεύει. Έψαξα, ρώτησα τους πάντες, δεν τον ήξερε κανένας, ούτε το όνομά του υπήρχε. Τον ταλέπορο. Τότε εγώ τσαντίστηκα, λέω, κάτι δεν πάει καλά τώρα, κάτι γίνεται. Και άρχισα, χωρίς να το καταλάβω, να τον παρακολουθώ. Και τελικά τι είδα. Τι. Έπαθα σοκ. Τι. Ο άνθρωπος είναι ιερέας. Ωραία. Είναι κανονικότατος ιερέας και λειτουργεί. Μια χαρά. Ναι, εγώ όμως έπαθα σοκ. Λέω, καλά, και γιατί δεν μου το έλεγε. Σωστά, το ψέμα είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ρε παιδιά, αλλά... Και ένας ιερέας δεν αρνείται αυτή την δουλειά. Δηλαδή, ναι, μια χαρά, ιερέ. Και όταν γύρισε σπίτι, του λέω, τα ξέρω όλα, βρε. Του λέω, γιατί δεν μου το έλεγε τόσο καιρό, γιατί κρυβόσουνα, δεν κάνεις κάτι κακό. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, εντάξει, έπαθα και λίγο σοκ που τα κατάλαβα και του είπα την ιστορία. Μου λέει, άκου να δεις, εγώ έχω σπουδάσει, έχω πάει στη θεολογική σχολή, είμαι ιερέας κανονικότητας, αλλά θέλω να προχωρήσω, θέλω να κάνω καριέρα. Καριέρα, είπε. Ναι, καριέρα.
και να πάρω αξίωμα, πώς το λένε. Ναι, ναι. Τι γίνεται. Ναι, αρχιμανδρίτη. Α, ναι, και τα λοιπά. Έχει, ρε παιδί, ναι, και έχει βαθμίδες. Ακριβώς αυτό που λέει, αλλά μου εξήγησε ότι η ιεραρχία δεν το επιτρέπει να έχει κοσμική ζωή. Άμα είναι πιο πάνω. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί απλώς η ιερέας μπορεί. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Κλονίστηκα λίγο. Και σκεφτόμουν να χωρίσω και άρχισα να απομακρύνομαι. Αυτός όμως με κυνήγαγε. Επέμενε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή που βρεθήκαμε, του λέω: κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι μια κοπέλα που θέλω να προχωρήσω σωστά τη ζωή μου. Θέλω και εγώ να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια. Λοιπόν, διάλεξε. Ή εμένα, ή την καριέρα σου, ή την εκκλησία. Δεν ξέρω τι έχει σκεφτεί. Αλλά εγώ δεν θέλω έτσι. Σωστά. Μου λέει: σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην με πιέζεις και τα λοιπά. Έχω μπερδευτεί, έχω εγκλωβιστεί. Δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ, δώσε μου κανένα μήνα. Του λέω, καλά, εντάξει. Πραγματικά, εντάξει, σκεφτότανε και η Ρίνα και μου λέει, δεν μπορώ να ανακαταλείψω τα όνειρά μου. Θέλω πάρα πολύ να προχωρήσω, γιατί είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά θέλω να είμαστε και μαζί για πάντα, δεν έχω μάτια για άλλη. Όμως θα πρέπει να κάνεις, μου λέει, την παραχώρηση. Να μην το πεις πουθενά, να έχουμε για πάντα ένα μυστικό δεσμό και φυσικά να μην παντρευτούμε. Κανονικά δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, όχι. Μόνο παπάς μπορεί να παντρευτεί. Το ιερέας μπορεί, ναι. Για συνέχισε και... Τέλος πάντων, εμένα αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Άρχισε να λειτουργεί πολύ αρνητικά μέσα μου, μέχρι που ήθελα να τον εκδικηθώ, γιατί λέω, καλά, τόσο πολύ φιλόδοξος είσαι που τα ισοπεδώνεις όλα και δεν θέλεις και να παντρευτείς και δεν θες να προχωρείς, αφού με αγαπάς τόσο πολύ. Και σκέφτηκα λοιπόν να κάνω το εξής, να μείνω έγκυος. Τι. Φυσικά δεν θα ξέρει ότι δεν παίρνω μέτρα προφύλαξης και στον τρίτο μήνα να του ξεφουρνήσω ότι είμαι έγκυος. Τι θα κάνει, λέω. Θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει το παιδί και να με παντρευτεί. Και αν δεν το κάνει, εγώ είμαι διατεθειμένη να του πω ότι κοίταξε να δεις. Θα πάω στους παπάδες, θα πω και το ψέμα που είμαι, που μου είπες, και θα πω και τις σχέσεις. Δεν τον αγαπάς. Θα κάνω ρεζίλι. Ναι, αλλά δεν τον αγαπάς. Λιγωμένη είναι, βρε Κατερίνα. Κυρία Μάρα μου. Ναι, ναι. Μην άκουγα, γρυσάκι μου. Σε μία τέτοια περίπτωση, λίγο ήχο, ο καθένας αξιολογεί τις ανάγκες του. Θα κάτσεις να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις. Αν θέλεις να είσαι σπιτωμένη γκόμενα ενός ψεύτη, ο οποίος υπητίθεται ότι υπηρετεί το Θεό, αλλά κάθε άλλο παρά αυτό κάνει, κάτσε. Αν θες γάμο, οικογένεια και παιδιά, θα πας αλλού να βρεις. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτός που έκρυψε καταρχήν την πίστη του, ότι είναι ιερέας. Θεωρώ ότι σε εξαπάτησε για έναν άνθρωπο του Θεού. Αυτό δεν είναι σωστό. Σωστά, σωστά. Γιατί πρόσεχε, αν επιμείνεις να τον εμποδίσεις από την ιερατική του πορεία, θα στο κοπανάει μια ζωή. Σε κάθε ευκαιρία θα σου λέει, εσύ με κράτησες μακριά από το όνειρό μου. Τώρα, αυτός θέλει να έχει σπιτωμένη την κόμενα κανονικά και να το αποκρύψει από την εκκλησία. Ναι, ψεύτης είναι. Βασικά θέλει επίσης, να έχει σεξουαλική ζωή που δεν επιτρέπεται όταν θα πάρεις κάτι. Αυτή η λέξη, θα κάνω καριέρα. Η εκκλησία, παιδιά, δεν είναι πολύ εθνική επιχείρηση μεγάλο συμφέρον. Καλά, το χειρότερο να κάνει δεν είναι μόνο καριέρα, την καριέρα, ότι είναι ένας καριερίστας. Κυρία Μάρα, δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι μόνο το χειρότερο. Εγώ το βλέπω σαν χριστιανή, εντάξει, που πιστεύω. Ναι, ναι. Okay. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να αφοσιώσει τη ζωή του ολοκληρωτικά ψυχή και σώμα στον Κύριο, γιατί κοιτάει να πάρει μια θέση για να παίρνει και τα φράγκα και να έχει όλες αλλάζει τις ωφέλειες. Αλλάζει η μισθοδοσία. Όχι, είναι παραπάνω ανεβαίνει η Κατερίνα. Αυτό, μου η μισθοδοσία. Δεν είμαι ιερέας, δεν ξέρω. Ανεβαίνει η μισθοδοσία. Καλά, δεν είναι κακό, μην το κακίζουν. Και καλά κάνει. Κοιτάει... Ναι, αλλά δεν είναι όμως. Δεν το κάνει για την πίστη του. Αυτό βεβαίως. Και θέλει να έχει σεξουαλική ζωή. Τη στερεί την μητρότητα. Λοιπόν, ξέρετε τι, έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Έχουμε και γυναίκες κληρικών που θέλουν να μιλήσουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε την κυρία Μαρίνα, 55 ετών. Τι λέει το κορίτσι? Εγώ λέω, αισθάνθηκα τόσο άσχημα ψυχολογικά που λέω, ποιον κοροϊδεύει, εμένα ή το Θεό? Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά τώρα πας να τον κοροϊδεύεις και εσύ και τον εξαπατήσεις. Λοιπόν, να ακούσουμε την κυρία Μαρίνα. Κυρία Μαρίνα μου, καλησπέρα. Είναι η κυρία Μαρίνα. Δεν ξέρω, θα μας πει. Σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σε όλο τον μπουκέτο. Γεια σας. Τώρα εσύ, Γρηγόρη, είσαι ένα κρίνο ανάμεσα στις Μαργαρίτες. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αυτά που λέει. Αλλά είσαι όμορφο κρίνο. Σιτεμέ. Όμορφο κρίνο. Σιτεμένο και καθιστό κρίνο. Όμορφο κρίνο. Και μυρωδάτο.
Και αγνό. Και αγνό κρίνω. Στα νιάτα. Και αγνό κρίνω. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Σε παρακαλώ. Είστε καλά. Παπαδιά εσείς? Όχι. Ωραία. Ακούστε να δείτε. Για να γίνει κάποιος παπάς, ναι, πρέπει να παντρευτεί πρώτα. Για να γίνει διάκονος πρέπει να παντρευτεί πρώτα. Mm. Και μετά γίνεται χειροτονείται παπάς. Όχι, όχι. Ο κύριος, ναι, μπορεί να, για να ανέβει στην ιεραρχία, δεν ανεβαίνει, πρέπει αν να παντρευτεί. Είναι ιερομόναχος. Δηλαδή να μην, έχει, ναι, να μην είναι έγγαμος. Σωστά, σωστά. Ναι. Να μην είναι έγγαμος. Γι' αυτό και δεν θέλει να παντρευτεί αυτό. Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρίνα. Κυρία Μαρίνα, για να ανέβει στην ιεραρχία όμως, απαγορεύεται να έχει σχέση, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ερωτική ζωή και... Να ανέβει η Κατερίνα στην ιεραρχία, πρέπει να είναι ιερομόναχος. Καταλαβαίνετε τι θα να πει ιερομόναχος. Δεν έχει κοσμική ζωή. Όχι έγγαμος. Ναι, όχι και... έγγαμος. Δεν μπορεί να έχει ούτε γυναίκα, σωστά, ούτε ερωμένη, ούτε τίποτα. Ζωή, ούτε τίποτα. Ούτε ο σχέση, κανόνας τίποτα. Της Εκκλησίας πρώτον είναι αυτό. Αυτό. Με συγχωρείτε. Πρώτον αυτό. Γιατί έχω ένα θέμα με την ακούγηση. Ναι, είναι και το επόμενο. Κάτι θέλει να πει. Δύο λεπτά, κυρία Μάρα μου. Και το άλλο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, για να ανέβει στην ιεραρχία πρέπει να έχει οπωσδήποτε πτυχία. Δηλαδή, τι εννοώ πτυχία. Πρέπει να έχει βγάλει πιθανότητα η σχολή, η ιερατική σχολή που είναι... Την έχει βγάλει ο συγκεκριμένος. Το έχει βγάλει, θεολογική έχει τελειώσει. Ωραία, πρέπει να έχει πανεπιστημιακό. Έχει. Ωραία. Άρα λοιπόν η κυρία Έλλη αυτή τη στιγμή είναι το θύμα του κυρίου, εντελώς θύμα, και όχι θα τον παντρευτεί, αλλά θα την κλωτσίσει κιόλας. Τέλος, ναι, η ιεραρχία έχει νόμους, νόμους αυστηρούς. Και ένα θα σας πω. Δεν σας ακούω. Ναι, εμείς ακούμε όμως. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Η ιεροσύνη είναι ένα κάρβουνο. Είσαι καίει, είσαι ζεσταίνη. Ναι, το θέμα είναι ότι της εξηγήθηκε τις κοπέλες και της είπε ότι εγώ θέλω να ανεβώ στην ιεραρχία, απλά δεν θα σε έχω ούτε γυναίκα... Απλά θα σε έχω ερωμένη κρυφή. Λοιπόν, επειδή με έχει πιέσει λίγο χρόνο, θέλω να κλείσουμε αυτά που η κυρία Μάρα. Η κυρία θα πρέπει να κάνει, να φύγει με ελαφρά πειραματάκια. Αυτό είπε και η κυρία Μάρα, κυρία Μαρίνα μου. Δεν είμαστε αυτό καθόλου σίγουροι, κυρία, σε αυτή που μιλάει στην γραμμή, λέω, ότι ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και ο Ιησούς, δεν ήταν παντρεμένοι. Γιατί σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, κάθε ραβίνο στον πρώτο αιώνα ήταν υποχρεωτικό να παντρευτεί. Καλά, αυτό τώρα το ανοίγουμε πολύ και δεν και οι οικογένειες. Κυρία Μάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και κλείνουμε με αυτό που είπατε. Μακριά από αυτόν. Να είστε καλά. Ναι, να του ευχηθεί καλή καριέρα και πάπας. Απατεώνας είναι αυτό.